όλα το τραγούδι της Μακεδονίας μας. Με τίτλο «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Συνθέτης ήταν ο Παναγιώτης Παπαχατζής. Στιχουργός ο Δημήτρης Καρτσιόλης. Ερμηνευτής ο Δήμος Δουβής. Και ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Τσίκνα Κασιάν. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Δύο εκπλήξεις απρόοπτες έχει απόψε το 31ο, στην 31 κερδίζει, και εδώ κερδίζει. Ίσως να είναι το καλύτερο, από ό,τι μου λένε οι ειδικότεροι, και η μουσική της ιστορίας αυτού του θεσμού. Έχει πολλά πανέμορφα τραγούδια. Έτσι που η μάχη για την επιλογή θα είναι ίσως μια δύσκολη υπόθεση. Είχε λοιπόν δύο απρόοπτα. Πρώτο, ότι αναβαθμίζει και τιμά η έκθεση τον παλιό της παρουσιαστή και τον κάνει παρουσιαστή των παρουσιαστών. Μεγάλη υπόθεση. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, συνεπής σε εκείνα που συμφωνήσαμε πέρυσι με πολύ απλές αλλά πολύ ειλικρινές δημοκρατικές διαδικασίες, εσείς με την αναπνοή και το χειροκρότημα και την ψυχή σας και τη δική μου επίσης ψυχή, συμφωνήσαμε ότι είναι καλύτερο να ρωτάνε γιατί φεύγεις παρά γιατί δεν φεύγεις. Αλλά δεν έφυγα οριστικά. Δεν θα φύγω ποτέ οριστικά. Από εδώ θα φύγω, αλλά θα είμαι πάντα μαζί σας εκεί και φέτος είμαι στην Επιτροπή Κρίσεως των Βραβείων. Αυτό σαν μια εξήγηση για ένα παράπονο που πραγματικά με έθλιψε την ώρα που ανέβαινα, γι' αυτό και βγαίνω, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Όταν πάρα πολλοί άνθρωποι μου είπαν «Μας εγκατέλειψες, ξέχασε την πατρίδα σου κλπ.» Είναι δυνατόν? Γίνεται ποτέ νερό το αίμα? Ποτέ. Θα πάμε λοιπόν με μια έκπληξη και στο τέλος. Μόλις τελειώσει και το 20ο τραγούδι, θα είναι ήδη τυπωμένα και τα 20, χάρη στις προσπάθειες και τη συμβολή της ΑΕΠΗ που βοηθάει την έκθεση στην ολοκλήρωση και στην αναβάθμιση αυτού του θεσμού. Έτοιμοι οι δίσκοι, θα είναι τυπωμένος ο δίσκος και θα προσφέρεται ή θα πουλιέται για την ακρίβεια έξω από το Παλέ Δεσπόρ. Επιτρέψτε μου τώρα να παρουσιάσω δύο ανθρώπους που λατρεύουν τη Θεσσαλονίκη και λατρεύονται από τη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν εδώ ύστερα από πρόσκληση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ναι, αυτό το ξέχασα στην αρχή, αλλά είναι τόση ακτινοβολία σας που ελπίζω να το είδανε χωρίς να χρειαστεί να το πω. Λοιπόν, λέγαμε ότι κάλεσαν τα δύο χαριτωμένα αυτά παιδιά με τις αμέτρητες καλλιτεχνικές αλλά και βιολογικές δυνατότητες να ανέβουνε πάμπολες φορές αυτά τα σκαλιά αυτού του ωραίου πάλκου που ετοιμάσαμε και φέτος με φόντο τον ήλιο της Βεργίνας και να παρουσιάσουν για πρώτη φορά το 31ο Φεστιβάλ Τραγουδιού. Είναι μια επίπονη και δύσκολη προσπάθεια που προϋποθέτει εμπειρία αλλά και χάρη. Έχουν τόσο μεγάλη ποσότητα από το δεύτερο, ώστε η εμπειρία θα αποκτηθεί σιγά σιγά με το χειροκρότημα με το οποίο θα αγκαλιάσετε τον Κώστα Καρά και στη συνέχεια την Ωρα Βαλτσάνη. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο Δίδυμο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Θέας με ρούμποσε, γιατί είπε τόσα πολλά για μας, που ό,τι και να πω εγώ, είναι... το εξεπεράσει. Είναι η ψυχή του φεστιβάλ. Ας δώσω όμως το λόγο στην Ωρα Βαλτσάνη. Καλώς τον Ωράκη. Καλησπέρα σε όλους από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα από την ΕΡΤ2. Θα πω μόνο δύο λόγια, γιατί το φεστιβάλ είναι δίδυμο. Απόψε είναι το 31ο φεστιβάλ του ελληνικού τραγουδιού και αυτός ο καλλιτεχνικός θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πέρασε τα 30 και δεν τα κρύβει, ίσα ίσα τα φανερώνει. Περηφανεύεται για την ηλικία του. Αύριο το βράδυ λοιπόν θα είναι το δεύτερο φεστιβάλ των χωρών μελών της ΕΟΚ και της Κύπρου. Το πρώτο απόψινό τραγούδι θα διαγωνιστεί αύριο μαζί με τα άλλα της ΕΟΚ και της Κύπρου. Τις εκδηλώσεις όμως του 31ου Φεστιβάλ του Τραγουδιού μεταδίδει συγχρόνως και το ραδιόφωνο.
και το ράδιο 105, η ΕΡΤ και το 105. Μια καλησπέρα λοιπόν που έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ στέλνει απόψε και αύριο τα τραγούδια του φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αμερική, Καναδά, Ευρώπη, Αυστραλία, Μέση Ανατολή, σε ολόκληρο τον κόσμο, στους απόδημους Έλληνες. Στους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή σε μακρινούς ωκεανούς. Γι' αυτό θέλουμε το πιο θερμό χειροκρότημα από την καρδιά σας, όχι για να πούμε απλά καλησπέρα, αλλά για να τους φέρουμε κοντά μας έστω και νοερά, κοντά στη Μακεδονία, στη Μακεδονία που είναι η Ελλάδα ολόκληρη. Και αφήνω τον Οράκη να αναγγείλει το πρώτο τραγούδι. Όπως είπε ο Κώστας, τώρα στο διαγωνιστικό μέρος. Όπως βγήκε από την κλήρωση, πρώτος στη σειρά θα ακουστεί ένα τραγούδι αναζήτησης. Τίτλος του «Και γυρνώ». Συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής, ο Θόδωρος Μπιτζίδης. Δεύτερη φωνή, ο Γιώργος Ελευθέρογλου. Την ενορχήστρωση έκανε ο Γιώργος Νιάρχος. Θόδωρος Μπιτζίδης, Γιώργος Νιάρχος.